Νάτσος, τάκος, χαρίς, τορτίγια, ελφιφά, πλέι, φαν. Κομενσιάντο Πέρες Ντέλα Λόκα. Τι κάνουμε, FIFA βίντεο σήμερα. Το intro στα ισπανικά δεν πήγε τόσο καλά όσο το άλλο στα γαλλικά. Ίσως να πρέπει από εδώ και πέρα να κάνω γλώσσες που ξέρω, όπως τα ελληνικά μόνο. Μάλλον πρέπει να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια να μιλάω άλλες γλώσσες. Εντάξει, πολύ κράτησε. Μία φορά το κάναμε, η δεύτερη παραπάει, Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν. Αρκετά μαλακιστήκαμε. Πάμε τώρα στις σοβαρές τις υποθέσεις. Εδώ, στο FIFA. Division 3 είμαστε ακόμα. Έχουμε ψωμιά ακόμα να φάμε. Πάμε να παίξουμε. Δεν μπορώ με αυτά τα intro, μαλάκα. Χρειάζεται να τα λέω πλέον. Πρώτα πάμε με τη δεύτερη squad, γιατί έτσι είναι το καθιερωμένο. Δεύτερο match με την πρώτη. Έτοιμη η squad να παίξει. Μας μένουν 4 match. Θέλουμε 2 νίκες για να μείνουμε στη Division 3. 4 στα 4 για να πάμε στη Division 2. Σε λίγες μέρες από τώρα, σε περίπου 20 μέρες από τώρα, βγαίνει το. Βασικά σε ακριβώς 20 μέρες από τώρα. Βγαίνει το FIFA 19, που σημαίνει ότι πολύ ωριακά θα προλάβουμε. Προλάβουμε και μια ακόμα σεζόν, και αν προλάβουμε, μπορεί να την κόψει στη μέση. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μεταγραφές μάλλον δεν θα γίνουν, γιατί είχα το πιο πιεσμένο Σεπτέμβριο και Αύγουστο που θα μπορούσα να έχω, αλήθεια. Και δεν είναι χρόνο πράγμα να μαλακίζομαι στο FIFA. Ξέρω, δεν μπορώ να λέω πράγματα και μετά να μην τα κάνω. Αν και είναι κάτι που συνηθίζω να το κάνω. Αλλά πραγματικά δεν είναι χρόνο για μεταγραφές. Να αγοράσω coins δεν θέλω. Δεν έχει ουσία, μένει μια σεζόν. Ας μην είμαστε μαλάκες, απλά για να βλέπω τη squad. Δεν θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Μια προσπάθεια ακόμα έχω. Sorry, αλλά μια και το είπα αυτό και θα ξενερώσετε λίγο. Που δεν θα κάνω τις μεταγραφές, τον Neymar και αυτούς που έλεγα. Θα σας ανακοινώσω από σήμερα κάτι, αλλά είναι μυστικό, μην βγει παρά έξω μέχρι να βγει το FIFA 19. Στο FIFA 19 θα επιστρέψει η ελληνική squad. Μην το πεις πουθενά. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Πάμε πρώτο match. Φύγαμε. Φύγε, κουνούπι. Δεν θα με φάσει σήμερα. Έχω μια πολύ κρυφή μικρή ελπίδα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ότι γίνεται να πάρθει το 4 στα 4, αν απλά όλα πάνε τέλεια. Και αν γίνει αυτό και περάσουμε Division 2, σίγουρα δεν θα συνεχίσουμε, γιατί δεν θέλω να πέσω μετά, ας πούμε, κάτι. Απλά μπορώ να παίξω τα 2 match Division 2 να δω πώς είναι. Να δω τι αντιπάλους θα έχουμε εκεί. Και μετά να παίξω ένα draft. Λίγο ακραίο βέβαια το να πούμε Division 2 με 4-4, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε λίγο κλείνουμε 2 χρόνια κοντά με Χαραλαμπιακό. Μαλάκα. Τι δεν έχει οπόνο, τι μαλάκα. Πάντως, αν όχι 2 χρόνια, με το FIFA 19 ξεκινάει η τρίτη σεζόν Χαραλαμπιακός. Τρίτη σεζόν Ultimate Team συνεχόμενη στο κανάλι, μαλάκα. Στάνταρ η πιο μακροχρόνια σειρά στο κανάλι. Okay. Μια τουμπανούλα ομάδα με κακό chemistry όμως. Okay. Λες να ξεκινήσουμε για το 4-4 σήμερα. Πάμε να δούμε. Βγαίνεις εδώ αντεπίθεση. Αν είχες και κάποιον πιο γρήγορο από το Ζιρού, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά και να μην έχεις, δεν πειράζει, γιατί έχεις τα skills εκεί. Τι έκανε εκεί? Όχι ρε, δεν μπόρεσε. Υπάρχει σήμερα αναπτερωμένο ηθικό στην ομάδα μας. Όλοι ελπίζουν στο 4-4. Έλα ο Γουίλιαν εκεί. Έλα εκεί τη σέντρα. Αχ, να πεταγόταν λίγο πιο νωρίς εκεί ο δικός μας. Έλα. Έλα, βγήκε σωστά. Αυτό ήθελα. Αχ, όχι, δεν ήθελα αυτό ακριβώς. Γουίλιαν. Χεσούς, έλα σουτ, γκόλ είναι, μην το σκέφτεσαι πολύ Χεσούς, κάρφωσέ το. 1-0 στο 18, πάμε για το 4-4. Αυτό το 4-4 πρέπει να γίνει, θα είναι πολύ καλό άμα γίνει αυτό το 4-4. Πραγματικά όμως θα είναι ό,τι πρέπει για να τελειώσει το FIFA 18 ρε φίλε. Να το βγήκε ακριβώς on time, τώρα θα βγει ο τερματοφύλακας. Έλα βγες να σε κρεμάσω, βγες, έλα. Κολόφαρδο παιδί. Κάντε καμιά καλή κίνηση ρε μαλάκες εκεί. Εκεί, Ζιρού! Κάρφωσε το από εκεί. Νόμιζα για λίγο ότι μπήκε για κάποιο λόγο. Καλή προσπάθεια. Όχι, ρε φίλε. Αχ, ρε φίλε, μια φορά τον άφησε να περάσει την άμυνα και με το κάρφωσε. Ρε Βαν Πέρση. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα λήξει το πρώτο ημίχρονο με το OK. 1-1. Αλλά είναι από τα μάτια που νιώθω ότι όντως μπορώ να τα πάρω, γιατί δεν έχω ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Και τι μου βάλει ένα gold line, δεν μου λέει κάτι. Νομίζω αν δεν γίνει καμιά τυχαία, το έχουμε αυτό. Να ξεκινήσουμε έτσι ωραία. Όμπο. Κάντε καμιά καλή κίνηση, ρε μαλάκες. Γιατί δεν κάνουν κινήσεις καθόλου οι παίκτες. Χάλασε το AI, να πούμε. Γιατί δεν κάνουν κίνηση, κάντε μια κίνηση, γάμο τη ζωή μου, γάμο. Έλα, κάρφωσε το γάμο, άντε. 2-1 στο 54 με goal Giroud, ωραία συνεργασία βγήκε. Πάμε, είμαστε μπροστά, πάλι το κρατάμε, πάμε. Να το, βγήκε πολύ όμορφα, αχ. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε μαλάκα, ξεκόλα λίγο. Ποιος είναι αυτός που μου το έβαλε κιόλας, δεν το ξέρω καν. Βαν Γκίνκελ, οι δύο Βαν μου το έβαλαν. Ο Βαν Πέρση και ο Βαν Γκίνκελ, μαλάκα. Γαμώ τους Βαν σας. Ζιρού, εκεί ωραία, Χεσούς. Παίρνει σου τα, αχ, κόντρα ρε μπάλα. Αλλιώς μέσα πήγαινε που ήταν Αμπέγκοβιτς. Όχι. Ω μαλάκα.
Έλα, κάρφωσε το! Το κάρφωσε! Δεν το περιμένω να μπει. Το βάρεσα με μικρή ελπίδα και ήταν πιεσμένο, αλλά το έβαλε ο Ζηρού. Μπράβο, ρε Ζηρού. Εντάξει, μπορεί να μην έχει space, αλλά κάτι τέτοια τα καρφώνει, ε. Μπράβο, αγορίνα μου. Πάμε να το πάρουμε το μάτς να αρχίσουμε ωραία. Πάμε για 4 στα 4, ρε μαλάκα. Έλα, να το βγήκε, βγήκε, βγήκε. Σάντρο, Σάντρο, εκεί ξεστέλω αυτό. Κεφάλι. Αχ, να ήταν λίγο πιο μπροστά ο Γουίλιαν εκεί. Όχι, 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 όχι. Διώξε την. Ρε μαλάκα, ήταν μπροστά στην μπάλα ο δικός μου. Γαμώ το ψέμα το AI, ρε μαλάκα. Δες το, δες το, δες το, δες το. Κέντρεχε προς την άλλη. Χεσούς, βάλτο. Βάλτο, ρε μαλάκα, θα χάσουμε το 4-4, Χεσούς. Λοιπόν, πάμε μια καλή επίθεση. Πάμε, βρες τον εκεί. Έλα, ρε πούστη μου. Έλα. 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 Αχ, ρε πούστη, μαλακία έκανα. Τι κάνει. Όχι ρε μαλάκα. Γιατί ισοπαλεί αυτό το γάμο μάτς. Μπρο. Τρεις τελικές on target και τα τρία γκολ τα έβαλε ρε μαλάκα. Ο Έντερσον δεν ψήθηκε να πιάσει τίποτα ρε μαλάκα. Άρε Έντερσον. Ένα δεν μπορούσε να πιάσει ρε μαλάκα. Ένα. Νομίζω πάει division 2 μάγκες. Πάει division 2. Πάμε πρώτη squad, έλα. Θέλει και ο manager contract μιχές. Άρε ρε manager contract. Πρώτη squad, κοίτα τι γίνεται. Αν αυτό δεν το κερδίσουμε. Σε σένα μιλάω την μπαλά. Και Αγκουέρο, με βλέπετε. Αν αυτό δεν το κερδίσουμε. Σας κόβω τον κόλο. Δεν θα πέσουμε. Έγινε κατανοητός. Ευχαριστώ. Πάμε. Α, να κοίτα, όταν θες οπωσδήποτε νίκη, αυτή η ομάδα είναι που πρέπει να εύχεσαι να σου τύχει, ρε. 5 icons, 5 team of the season. Και έναν κόκκινο έτσι για να σπάει λίγο η μονοτονία. 93 rating κατά chemistry. Μπράβο. Δεν έχει παίκτη κατά από 90 τον μεταξύ. Ο πιο χαμηλός ήταν 90. Lego. Όχι, όχι, δεν θα μου το βάλετε, μπάσταρδα. Εντάξει ρε μαλάκα, είπαμε έχεις icons, δεν θα βαράς σούτ από το κέντρο τώρα. Όμπο ρε μαλάκα, κάθε σούτ που μου βαράει, εγώ χέζομαι ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, μετά θα έχεις το ημίχρονο 25 τελικές, αλλά άμα το σκεφτείς είναι σούτ που γενικά δεν τα κάνεις. Απλά όποτε βρίσκει άνοιγμα για το σούτ, κάνει σούτ. Οπότε μετά στο ημίχρονο που θα δείτε 37 τελικές, μη φρικάρετε, απλά είναι τέτοιες όλες. Όπου, ωραία μπαλίτσα εκεί, ωραία μπαλίτσα εκεί, σουταρέτο, αχ, δύναμη ήθελε μόνο Αγκουέρο, δύναμη. Έλα τη Μαρία, έλα τη Μαρία, βγάλ την, αχ. Δεν ήθελα καν να, έλα ρε μαλάκα, δεν ήθελα καν να κάνω αυτό, εντάξει, με κράζεις, έλα, ήταν πολύ κατά λάθη. Πάμε ρε τη Μαρία εκεί, βγάλε μια σεντράρα, τι σεντράρα βασικά, με τέτοια άμυνα που έχει και τέτοιο τέρμα, όπα. Με τέτοια άμυνα και τέτοιο τέρμα έχει, δεν παίζει να περάσει σέντρα ποτέ, να ξέρεις. Όμπο. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, σου λέω, ρε. Ω, μαλάκα, νόμιζα ότι μπήκε μέσα. Πήγα να αντιδράσω σαν να φάγα γκολ, όντως. Ξεκόλα, κουνούπι, θα σε γαμίσω, μαλάκ κουνούπι. Μαλάκ κουνούπι, θα φας πούτσο μετά, αλήθεια, άμα χάσω. Την μπαλά. Την μπαλά. Να το. Έλα. Έλα, νάτος. Βάλτο. Έλα. Έλα ρε μαλάκες. Έλα ρε μαλάκες. Τι φάση διαρκείας ήταν αυτή. Έπρεπε να μπει. Και τώρα μου βγαίνει και στην αντεπίθεση. Αγαμίσου ρε. Ρε μαλάκα, πήρε την κόντρα. Κολόφαρδο μουνόπανο. Καλά, ναι. Ημίχρονο 0-0. Εντάξει, πολύ μεγάλες ευκαιρίες δεν έχω κάνει. Μόνο αυτό τώρα στο τέλος δηλαδή. Αλλά ούτε και αυτός ιδιαίτερα. Μόνο κάτι σούτ έξω από την περιοχή μου κάνει. Θα δούμε στο δεύτερο. Οπ, νάτος. Νάτος. Σουτάρε το καλά. Πάντα υπάρχει παίκτη μπροστά. Πώς πέρασε αυτό ρε μαλάκα. Το έκανε επίτηδες, του βγήκε κατά λάθος. Πάτσε τυχαία κουμπάκια έτσι. Τι μου έκανε ρε μαλάκα, έλα τώρα. Πού τα μάθεις αυτά μωρί. Ε μαλάκα κουνούπι. Μπέσα κουνούπι, θα σου γαμίσω το σπίτι, δεν σου κάνω πλάκα. Μην το κάνεις αυτό αυτή τη στιγμή κουνούπι. Ξέρω ότι λογικά δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω γιατί μάλλον δεν ξέρεις ελληνικά. Αλλά μπέσα θα σου γαμίσω ρε μαλάκα, μην το κάνεις τώρα αυτό. Απλά τσίμπαμε και πάρε πουλο. Τουλάχιστον να πάρω μια ισοπαλία ρε παιδί μου. Ωρε μαλάκα. Στο επόμενο βίντεο θα χρειάζομαι μια ισοπαλία και μια νίκη. Άμα χάσω όμως, γαμήθηκα, θέλω δύο νίκες μετά. Μαλάκα, νόμιζα ότι πήγαινε μέσα και λέω καλά. Άμα το φάμε κι αυτό έτσι, άστο εντάξει. Πέθανε και ο παίκτης μου ρε μαλάκ, χωρίς λόγο τώρα, μόνος. Ω, γαμώ το σπίτι. Πάει ο Αγκουέρο. Ρε πούστιδες. Έλα Αγκουέρο, βγάλε μια πάσα πριν φύγεις, τουλάχιστον σαν άνθρωπος. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Έλα Κουτίνιο, μια καλή σέντρα θέλω. Μια καλή θέλω ρε μαλάκα, γιατί πάνω στο τερματοφύλακα.
Φάγαμε πουτσό. Φάγαμε πουτσό. Όχι, δεν φάγαμε πουτσό. Δεν τα παρατάει ο Χαραλαμπιακός μέχρι το 90, ρε μαλάκα. Έστω μια ισοπαλία θα την πάρουμε, έλα. Πάμε για την ισοπαλία. Ωρε μαλάκα, τι άμενα βγήκε. Τι βγήκε εκεί. Οκ, μάγκες, νομίζω ότι έχουμε ούτε μία επίθεση, αν προλάβουμε δηλαδή μία. Ω. Έλα. Έλα ρε μαλάκα. Όχι. Για 4-4 πηγαίναμε. Μια ισοπαλία και μια ήττα πήραμε σήμερα. Εντάξει, αυτή η ήττα άξιζε να τη φάμε. Έπαιξε καλύτερα ο Στράκος. Εντάξει, βέβαια με τη ομάδα κιόλας. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ περίεργο σημείο αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν θέλω να πέσω. Θέλω άμα είναι να τελειώσουμε, να τελειώσουμε στην καλύτερη πιθανή division. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ δυνατή πιθανότητα να πέσω. Χρειάζομαι 2-2. Αλλιώς πέφτω. Οπότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα στο μυαλό μου. Είτε απλά να μην συνεχίζω season, να είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο season για το FA18 και απλά να παίξω ένα draftάκι πριν τελειώσουμε και μετά να μπούμε κατευθείαν στο FA19 ή να προσπαθήσω μπας και μείνω επίσημα στη Division 3. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλω να το κάνω αυτό. Οπότε ξέρεις κάτι, όχι, ας το ανακοινώσω γιατί δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να γίνει μαλακία. Θέλω να τελειώσουμε τη Division 3. Ας πούμε ότι εδώ φτάσαμε. Δεν μπορέσαμε να πάμε παραπάνω δυστυχώς. Τα seasons για το FA18 θεωρούνται λήξαν σήμερα. Ξέρω, περίεργο. Ξαφνική απόφαση μετά το δεύτερο match. Μένουν 2,5 εβδομάδες πρακτικά μέχρι την κυκλοφορία. Οπότε με το ζόρι έβγαινε μια σεζόν και δεν έχει πολύ ουσία αυτή τη στιγμή. Οπότε σήμερα λήγουν τα seasons για το FA18. It's been a good time. Δεν λήγει το FA18. Θα παίξουμε κανένα draftάκι ακόμα πριν τελειώσει. Και για να το επισημοποιήσω, μόλις αγόρασα και τα FIFA points όπως θα δείτε τώρα. Οπότε την Τρίτη θα έχουμε foot draft και όχι κανονικό season. Τέλος τα season. Τα λέμε με season στο FA19 που θα κάνουμε την ελληνική squad όπως ανακοίνωσα στην αρχή του επεισοδίου. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο bye bye στο Χαραλαμπιακό τον φετινό και την πρώτη squad. Οκ, δεν θα πω όλα τα ονόματα, γάμισε το. Απλά μπορούμε να αποχαιρετήσουμε αυτές τις δύο squad. Να τους δώσουμε πολλά φιλάκια. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια στην καριέρα τους. Wow, πόσα επεισόδια έκανα με αυτούς τους παίκτες. Και τώρα τελειώνει. Τέλος. Συγκινητική στιγμή. Bye λοιπόν, Χαραλαμπιακέ του FIFA 18. Είχαμε χαρές, είχαμε λύπες, είχαμε απογοητεύσεις, είχαμε πανηγυρισμούς. Το κάνω πολύ συχαμένο και cringe αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να λήξουμε κάπου εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με foot draft και σε λίγο καιρό ξεκινά και το FIFA 19. Οπότε stay tuned γιατί θα έρθουν πάρα πολύ ωραία βιντεάκια φυσικά και εκεί. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες φυσικά με άλλα βίντεο, σε άλλα παιχνίδια και άλλα πράγματα. Φιλιά πολλά.